στα μεταγραφικά. Α, μπράβο, γιατί ρωτάνε εδώ. Που πιάνουν λίγο προς το παρόν οι κεραίες. Δεν αρχίζω να σου λέω τώρα ονοματολογίες κτλ. Έχουμε πει τη σκανδιναβική αγορά με συγκεκριμένους παίκτες που τους έχει τσεκάρει. Το Γένσεν, τον Δανό. Ο Κρίστενσεν πάει για καλοκαίρι ούτως ή άλλως. Δεν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός τώρα. Θα τον κοιτάξει για το επόμενο καλοκαίρι, γιατί είναι εξάρι. Ο Παναθηναϊκός θα είναι οχταροδέκαρο. Είναι ο Γένσεν, είναι ο Χόβε, ο Νορβηγός. Υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Οι κεραίες μας πιάνουν ότι υπάρχει κινητικότητα, σημαντική έντονη κινητικότητα, στον αριστερό εξτρέμ, αυτό που θα πάρει θέση του Αϊτόρ, που θα αποκτηθεί τέλος πάντων ως ο παίχτης που θα αντικαταστήσει τον Αϊτόρ. Εκεί που θα πάνε τα λεφτά τα καλά που έχεις πει. Εκεί που θα πάνε τα λεφτά, θα δοθεί τέλος πάντων μεγαλύτερο ποσό. Ναι. Συνολικά σαν πακέτο μεταγραφής. Ναι. Και φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα για να τσουλήσει γρήγορα το πράγμα εκεί. Να πάρει πιο γρήγορα κάποιες αποφάσεις. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μάλλον έχει καταλήξει σε τέσσερις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Γιωβάνοβιτς, και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί για να καταλήξει μέχρι, ξέροντας τον Γιωβάνοβιτς, για να καταλήξει σε μια λίστα 3-4 πλέον, να ξεσκαρτάρει 25 ονόματα και να καταλήξει στους 3-4 και αυτούς, ναι, τους κοιτάω με ενδιαφέρον, και πάλι είναι χρονοβόρο τέλος πάντων με το πώς λειτουργεί ο Γιωβάνοβιτς, και καλά κάνει, γιατί αυτό που παίρνει θέλει να είναι σίγουρος. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει κινητικότητα εκεί. Εγώ βλέπω μέσα στο Δεκέμβρη να βγαίνουν πραγματάκια, δηλαδή να τρέχει λίγο παραπάνω, και καλό θα είναι να καταλήξει ο Παναθηναϊκός γρήγορα για να τον έχει τον παίκτη πολύ νωρίς. Είπαμε, ο Γενάρης είναι φωτιά. Με τα 8 μάτς και τα 6 εκτός έδρας μέσα σε 27 μέρες, 28 μέρες.